Παπαδόπουλος, καλησπέρα, καλώς όρισες. Καλησπέρα κύριε Τσούλη. Τώρα, φαίνεται να δημιουργείται ένα ασφικτικό πλαίσιο γύρω από την Κυπριακή Δημοκρατία. Έτσι. Έχουμε τις δηλώσεις του Ban Ki-moon. Την ίδια ώρα οι Τούρκοι συνεχίζουν τα γνωστά. Η κυρία Νούλαν και ο Αμερικανικός παράγοντας πάνε φουλ για πιέσεις. Και ο κύριος Ντάουνερ κάνει τα δικά του. Εντάξει, να ξεκινήσω από το τελευταίο, ανάγνωση πιέσεις Αμερικανών. Νομίζω ότι υπερβολή, γιατί η Αμερικανίδα υφυπουργός Ιστορικών έρχεται εδώ, είναι αρμόδια για την περιοχή μας. Θα βρίσκεται στην Ευρώπη και έρχεται εδώ για μια γνωριμία με όλους και στην Αγκύρα και στην Αθήνα και στην Λευκοσία. Το ενδιαφέρον των Αμερικανικών για το Κυπριακό είναι δεδομένο. Αναζωοποιώνεται αυτή την περίοδο. Είναι ο διεθνής παράγοντας που εμείς θέλουμε να ενεργοποιείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πάντα υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Μάλιστα. Δεύτερον, η σημερινή, αν θέλετε, απειλή, απαράδεκτη ενέργεια των Τούρκων να παρενοχλήσουν έστω και διασυρμάτου και από αποστάσεως 16 και πλέον ναυτικών μιλίων το σεισμογραφικό, είναι καταδικαστέο. Νομίζω ότι... Το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση όμως ως ένα μεμονωμένο γεγονός ή ως ένα κρίκο της αλυσίδας, της ίδιας αλυσίδας που περιλαμβάνει τα όσα λέει ο κύριος Ερντογάν στις Βρυξέλλες, τα όσα λέει ο κύριος Έρογλου εδώ, τα όσα ανέφερε ο κύριος Έρογλου στην επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα για τον κύριο Αναστασιάδη. Όλα αυτά πρέπει να έχουν μια κάποια αλληλουχία, ξέρετε. Όπως και να έχουν τα πράγματα, αυτό δεν σταματά τις ενέργειες Κυπριακής Δημοκρατίας για την πλήρη εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων σύμφωνα με το δίκαιο της θαλάσσης. Ναι. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, έχουμε το κυριαρχικό δικαίωμα να το πράττουμε και θα το πράττουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να πάει και προς την Άγκυρα και με τέτοιου είδους ενέργειες κανείς δεν θα αναμένει ότι θα σταματήσουν τα προγράμματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα γίνουν και εδώ τα δέοντα διαβήματα. Νομίζω ότι είχαμε και ένα-δυο άλλα περιστατικά στο παρελθόν. Όχι, το λέω για το διάβημα ούτε λόγος. Καλώς γίνεται και αν ξανασυμβεί το περιστατικό να ξαναγίνει διάβημα. Το θέμα είναι εάν θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τακτικές και δράσεις για το μεγάλο θέμα, αυτό των συνομιλιών. Εκείνο που είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών και είχε απόλυτο δίκαιο, είναι ας το παρατηρήσουν και ας το καταγράψουν αυτοί που ενδιαφέρονται για την επανάρξηση των συνομιλιών και για την λύση του Κυπριακού. Μα μήπως πρέπει να τους αναγκάσουμε και εμείς να το πράξουμε. Δηλαδή, κάθε φορά, εάν αύριο μεθαύριο. Κάνοντας τα διαβήματα και εξηγώντας την πολιτική μας και στις συνομιλίες που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό με ξένους διπλωμάτες ή και ηγέτες, αυτό τονίζει συνεχώς. Αυτή είναι η δημιουργία κλίματος. Και νομίζω ότι η Τουρκία θα πρέπει να αντιληφθεί και θα πρέπει να πείσει την διεθνή κοινότητα ότι αυτά που λέει ότι έχει την πολιτική βούληση θα τα αποδεικνύει και στην πράξη, όχι μόνο στο θέμα της επανάκτησης των συνομιλιών, αλλά και στο κλίμα που θα πρέπει να δημιουργήσει γύρω από αυτές τις συνομιλίες. Άρα υπογραμμίζουμε, μου λέτε, προϋποθέσεις προκειμένου να επανακινήσει ο διάλογος. Έχουμε, κύριε Τσουρλή. Γιατί περιοριστήκαμε μόνο στο κοινό ανακοινωθέν. Τώρα είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Έχουμε, κύριε Τσουρλή, κατ' επανάληψη πει ότι η πλευρά μας είναι η πλευρά που θέλει λύση του Κυπριακού. Η πλευρά μας είναι η πλευρά που θέλει να επαναρχίσουν όσο καμιά άλλη τις συνομιλίες. Να αρχίσουν αυτές τις συνομιλίες όμως μέσα στο σωστό πλαίσιο, σωστό, με τη σωστή διαδικασία και με τη σωστή προοπτική. Αυτή είναι η επίδειξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι τα τρία singles, η μία διεθνής προσωπικότητα, η μία και μόνη υπηκότητα και η μία και μόνη κυριαρχία είναι τα απαραίτητα συστατικά για να αρχίσει αυτός ο διάλογος και να έχει ευτυχή κατάληξη. Μαζί με το κλίμα που θα πρέπει να δημιουργηθεί γύρω από τις συνομιλίες και γι' αυτό έχει κάνει προτάσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και δεν τις έχει απεμπολίσει, τις επαναλαμβάνει σε κάθε συνάντηση με όλους τους ενδιαφερόμενους. Που δεν φτάνει όμως αυτιά και το Γενικό Γραμματέα. Γενικό Γραμματέα για την ώρα φαίνεται. Εκτός του ότι δεν ξέρει και πολλά πράγματα για την Κύπρο, το κυριότερο είναι ότι δεν φτάνουν και οι προτάσεις του Προέδρου. Για την ώρα αποδίδει εξημισίας τις ευθύνες. Κοιτάξτε, ήταν ατόπιμα, ήταν τουλάχιστον ατυχής η αναφορά του ότι οι συνομιλίες διακόπηκαν εξυπηρετιόντας τον εκλογό στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και οι πάντες γνωρίζουν ότι δεν είναι αυτό που έγινε, ήδη έχει καταγραφεί και στη δική του έκθεση. Ναι. Τότε έχει καταγραφεί σε δική του έκθεση και νομίζω έχει καταγραφεί και στο ψήφισμα για την ανάζωση της ΟΦΙΣΥΠ. Ποιος έφυγε από το τραπέζι των συνομιλιών.
Για το δεύτερο, ότι οι εκλογές έγιναν στην ελληνοκυπριακή για την κυβέρνηση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Νομίζω ότι το έχουμε πει και από χθες, ότι ένα είναι το κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του οποίου γενικό γραμματέα. Αλλά δεν ήταν ο Γενικό Γραμματέα. Εκείνη είναι σε αυτό που τα λέμε. Και κάνουμε τα απαραίτητα διαβήματα, κύριε Τσούλη. Μήπως δηλαδή πρέπει να φύγουμε από το κοινό ανακοινωθέν και να πάμε σε κάτι μεγαλύτερο? Αυτό είναι που ρωτώ. Μήπως με όλα αυτά που συμβαίνουν μας επιτρέπεται να φύγουμε από το κοινό ανακοινωθέν? Γιατί και από τις συνομιλίες σας έλεγαν κόμματα του Εθνικού Συμβουλίου. Το είπαν ήδη. Τι εννοείτε να πάμε σε κάτι μεγαλύτερο? Να θέσουμε όρους, να σταματήσουν τα πάντα γύρω από τα παρεμφερή για να πάμε στις συνομιλίες? Μα να θέσουμε όρους για το ότι καλούμαστε να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ή με μια χώρα που στην ουσία δεν αναγνωρίζει ούτε την Κυπριακή ΑΟΣ και στέλνει πλοία να παρενοχλούν ξένα πλοία που κάνουν τη δουλειά τους και εκτελούν την αποστολή τους. Νομίζω, κύριε Τσούλη. Γιατί μας λέει ότι δεν έχει Κυπριακή Δημοκρατία ΑΟΣ. Μας το λένε κιόλας ότι δεν έχει. Και το στέλνουν να το κάνουν και στο έδαφος. Νομίζω ότι, κύριε Τσούλη, αυτή την ώρα θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Εάν θέλουμε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, που σας είπα και σας επαναλαμβάνω, η δική μας πλευρά θέλει να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Εμείς υφιστάμεθα τις συνέπειες της κατοχής και της εισβολής για 40 χρόνια. Εμείς, πάνω από οποιοδήποτε άλλο, θέλουμε τις συνομιλίες στη σωστή βάση. Και ας συμφωνήσουμε σε αυτή τη σωστή βάση για να πάμε σε συνομιλίες. Και αυτό νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό για να πάμε σε συνομιλίες. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.